Μην νομίστε ότι ήλθον καταλύσε το νόμι τους προφήτες, που ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Δημαρχιακού Μεγάρου Σώστου με τους δύο θρησκευτικούς λειτουργούς χριστιανών και μουσουλμάνων να κάνουν τον αγιασμό. Αλλά τες αυτόν είχε εσύ εσ' εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κουλλι σαϊν καδίρ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης χαιρέτησαν αυτή την εκδήλωση και το έργο αυτό. Και θα ήθελα και από την άλλη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο που εγκαινιάζουν σήμερα αυτό το έργο. Πιστεύω ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των συμπολιτών μας στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή υποχρεούται και αυτό κάνει, βλέπω, να εξυπηρετεί αδιακρίτως όλους τους πολίτες, να φέρνει τις υπηρεσίες κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην καθημερινότητά του, ούτως ώστε να καταστήσει τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο βιώσιμη. Από τη μεριά μας εμείς, από το Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να στηρίξουμε το Δήμο Ιάσμο σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Όπως ιδίως στα μεγάλα έργα, όπως είναι η Έφρα του Κομψάτου, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μεγάλη όθηση και ανάπτυξη στην Θράκη, και πιστεύω ότι η Έφρα του Κομψάτου, που ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί επιτέλους και μετά τις εργασίες της διακομματικής, είναι ένα έργο, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, ένα έργο εθνικό. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δήμαρχο για την πρόσκληση που μας έκανε, που μας κάλεσε στα εγγένεια του Δημαρχιακού Μεγάρου Σώστου, ένα έργο πραγματικά μεγαλεπίβολο, θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, που σκοπό έχει την πιο άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών του Ιάσμου. Ένα έργο στο οποίο, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υιοθετούνται διοικητικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες και, κατά πληροφορίας μας, και υδροδοτικές, κύριε Δημαρχέ, έτσι, υπηρεσίες που φυσικά μοναδικό σκοπό θα έχουν την πιο άμεση ανταπόκριση των πολιτών σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Από την πλευρά μας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Αντιπεριφέρεια Ροδρόπης, αλλά και η Θεματική Αντιπεριφέρεια Κοινωνικών Πολιτικών, της οποίας προείσταμε, είναι πάντα δίπλα στους Δήμους σε τέτοιου είδους έργα που σκοπό έχουν να κάνουν την ζωή των Δημοτών πιο εύκολη. Η συνεργασία μας, κύριε Δήμαρχε, είναι αγαστή και το γνωρίζετε, και αυτή η βοήθειά μας προς τους Δήμους και δι' προς τον Δήμο σας υφίσταται και θα υφίσταται ακόμα για πολλά χρόνια, ελπίζω. Εκτός αυτού, το μεγαλόπνοο αυτό έργο ελπίζω να είναι αρρωγός των πολιτών μας και να είναι η απαρχή και για άλλα τέτοιου είδους, τέτοιας σημαντικότητας έργα. Τα εγγένεια αυτού του Δημαρχιακού Κέντρου, κύριε Δήμαρχε, μακάρι, εύχομαι, ήθε και ελπίζω να είναι η απαρχή μια πιο άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και η απαρχή μιας έτσι ακόμα περισσότερες αγαστής συνεργασίας του Δήμου με την περιφέρειά μας και δι' την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης. Καλό ρίσκο να είναι το έργο, κάθε δύναμη, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, στο Δέλτα Σίγμα και σε όλους τους συνετελέσαντες σε αυτό το μεγαλόπνο έργο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Αριανών, του κυρίου Ριντβάν Αχμέτ, ο οποίος λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρεθεί σήμερα στα εγγένεια. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αξιότιμο συνάδελφο και Δήμαρχο Ιάσμου, τον κύριο Οντέρ Μουμίν, για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Σώστου.
το οποίο θεωρώ ότι από εδώ και εξής θα αποτελέσει το νέο σπίτι των δημοτών του Δήμου Ιάσμου, το οποίο είναι ένα σύγχρονο δημοτικό χώρο που θα ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, που θα παρέχει βελτίωση ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου Ιάσμου. Για το οποίο συγχαρώ ξανά τον Δήμαρχο και εύχομαι καλή επιτυχία στα έργα του. Ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν, μίλησε για το μεγαλεπίβολο αυτό έργο, το πώς άρχισε και τις υπηρεσίες που θα φιλοξενεί αυτό το ιστορικό κτίριο που τα προηγούμενα χρόνια είχε φεθεί στην τύχη του, όπως υπογράμμισε ο κ. Ντέρ. Σας καλωσορίζω στα εγγένεια του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Σώστου και στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2020-2021. Πριν λίγα λεπτά εγγενιάσαμε ένα ιστορικό κτίριο, το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Σώστο. Οφείλω να αναγνωρίσω τη συνεισφορά, να ευχαριστήσω και να τιμήσω τους προκατόχους μου, καταθέτοντας όλη την ιστορική αλήθεια. Το μακρινό 2002 το σχεδίασε ο πρώην Δήμαρχος Σώστου, ο κύριος Ερντογάν Σαΐτ. Χαρακτηριστική η μακέτα του στην είσοδο του κτιρίου. Το 2005 ανατέθηκε και το 2006 παραλήφθηκε η οριστική μελέτη του κτιρίου από τον πρώην Δήμαρχο Σώστου, τον κύριο Μουσταφά Μουσταφάογλου. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2009, περαιώθηκαν το 2011, ενώ η οριστική παραλαβή του κτιρίου έγινε το 2013, πάντα επί εποχής του πρώην Δημάρχου Σώστου και Ιάσμου, κυρίου Καδί Ισμέτ. Από το 2013 έως και την ανάληψη των καθηκόντων μας, πάλι επί εποχής Καδί Ισμέτ, αφέθηκε στην τύχη του, ξεχάστηκε, παραμελήθηκε και παρέμεινε ως ένα αναξιοποίητο κουφάρι. Σήμερα η ιστορία καταγράφει ότι επί της διοίκησής μας αυτό το ιστορικό κτίριο ανακαινίστηκε, αναβαθμίστηκε, προστατεύτηκε, εγγενιάστηκε και από αύριο παραδίδεται εκεί που ανήκει, στον Δημότη του Δήμου Ιάσμου. Στη Δημοτική Ενότητα Σώστου, στην ιστορική έδρα του πρώην Δήμου Σώστου, τον οικισμό Σώστου. Προσδίδει κύρος, στοχεύει στην επισκεψιμότητα, αποδίδει έγλη και λαμπρότητα, αποκεντρώνει και αναβαθμίζει τον οικισμό Σώστου, αλλά και ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Σώστου. Μαζί με τις ήδη υφιστάμενες στη Δημοτική Ενότητα διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το τοπικό αστυνόμο, μεταφέρεται και η Υπηρεσία Ίδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σώστο. Επίσης, αποκεντρώνουμε και τον Δήμαρχο. Κάθε Πέμπτη, ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σώστου, και εγώ προσωπικά θα είμαι εδώ κοντά σε εσάς. Οφείλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για τη σπουδαία δουλειά που έκαναν κατά την ανακαίνιση του Μεγάρου, τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών μας Υπηρεσιών, τον κύριο Οκτά Ιαλούτς, τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, τον κύριο Ιουσούφ Ιουσούφ, το οποίο ένα παιδικό όνειρο σήμερα πραγματοποιείται, και τέλος, έχοντας περάσει και έχοντας ιτεύσει κοντά σε όλους τους σχεδόν τους προκατόχους μου, θα ζητήσω και θα τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για αυτό το δημιούργημα, τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με ένα ζεστό χειροκρότημα, τον κύριο Μουμίν Μουμίν.